ένα προς ένα τα κεφάλια των εχθρών του κόβουν οι Ισραηλινοί, που φαίνεται πως πρόσθεσαν στη λίστα με τους νεκρούς ηγέτες των Ισλαμιστών και το νούμερο ένα στόχο τους, τον ηγέτη της Χαμάς. Ο Γιαχία Σινουάρ έχασε τη ζωή του στην Νότια Λωρίδα μετά από χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών κομμάντο στη Ράφα, αφού ο IDF τον εντόπισε τυχαία να επιχειρεί να κινηθεί από ένα σημείο σε άλλο. Και αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή, καθώς ο αόρατος αρχιτρομοκράτης της οργάνωσης βγήκε από τα έγκατα της γης όπου κρυβόταν, και το πιο σημαντικό, δεν είχε μαζί του τους ομήρους με τους οποίους ζούσε εδώ και 13 μήνες, χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινη ασπίδα. Η πρώτη ανακοίνωση του στρατού μετρημένη. Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σκοτώθηκαν 3 τρομοκράτες. Ερευνούμε την πιθανότητα ένας εξ αυτών να είναι ο Γιαχία Σινουάρ. Σε αυτό το στάδιο η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Κάτι που επιβεβαιώνουν ωστόσο τα Ισραηλινά μέσα που προβάλλουν σχεδόν χωρίς επεξεργασία, τα συγκλονιστικά αυτά φωτογραφικά ντοκουμέντα. Εικόνες αποκρουστικές με το διαμελισμένο σώμα, όπως λένε, του Γιαχία Σινουάρ, του ανθρώπου που ενορχίστρωσε το Μαύρο Σάββατο, την αδιανόητη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. We have now photographs, as I say, purporting to be the body of Yahya Sinwar. But as yet unverified. Εξελίξεις που βάζουν μοιραία τη Μέση Ανατολή σε ακόμη πιο επικίνδυνα μονοπάτια και δίνουν στο Ισραήλ άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Ενδεικτικοί οι πανηγυρισμοί που ξέσπασαν στις παραλίες του Τελαβίβ, όταν ο ναυαγωσός της ανακοίνωσε αυτά μεγάφωνα την είδηση. Για τα καλά στον πόλεμο μπαίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προχώρησαν σε μια κίνηση ΜΑΤ κατά των Χούθη. Στις 4 τα ξημερώματα, η Ιεμένη βομβαρδίζεται και σύεται από τον εκοφαντικό ήχο των εκρήξεων. Είναι ακριβώς η στιγμή που οι Αμερικανοί έφεραν εις πέρας τη μυστική τους αποστολή, για την οποία ανεπιστράτευσαν το υπερόπλο τους, τα προηγμένα βομβαρδιστικά Stealth B2 Spirit, που βγήκαν από τα υπόστεγα για πρώτη φορά μετά το 2017. The US military made a rare move deploying B2 stealth bombers to carry out airstrikes in Yemen. Τα αεροσκάφη Φόβητρα, που απογειώθηκαν από το Μιζούρι, έφτασαν χωρίς στάση στην αραβική χώρα και, εκτοξεύοντας διατρητικές βόμβες που μπορούν να φτάσουν 60 μέτρα κάτω από τη γη πρωτού εκραγούν, έκαναν σμπαράια 5 υπόγειες εγκαταστάσεις, στις οποίες οι Χούθοι έκρυβαν τα όπλα και τα πυρομαχικά που προμηθεύθηκαν από το Ιράν. Επιδρομές χειρουργικές, μέσω των οποίων η Ουάσιγκτον στέλνει απειλητικό μήνυμα ισχύως στους Ισλαμιστές και δει στην Τεχεράνη. Ήταν μια μοναδική επίδειξη της ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα βομβαρδιστικά μπορούν να αναλάβουν δράση όταν είναι απαραίτητο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Τα stealth θεωρούνται η αιχμή της αμερικανικής αεροπορίας. Είναι αόρατα στα ραντάρ και έχουν την ικανότητα να ρίχνουν συμβατικές αλλά και πυρηνικές βόμβες. Άλλος ένας λόγος που η επανεμφάνισή τους προκαλεί εκνευρισμό στους Ιρανούς, οι οποίοι περιμένουν ανά πάσα στιγμή τα αντίπεινα του Ισραήλ και δηλώνουν έτοιμοι και για πόλεμο και για ειρήνη. Ma baz ham